Με το αποτέλεσμα, αρνητικούς self-test μπήκαν στις αίθουσες. Για πρώτη φορά για το 2022 οι μαθητές της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάνει όλα τα τεστ, όλα εντάξει. Όλα εντάξει, όλα εντάξει. Βρήκατε τεστ στο φαρμακείο εύκολα ή θα προμηθευτείτε τώρα από το σχολείο? Δεν ξέρω, η μαμά τα κάνει αυτά, δεν ξέρω, δεν έχω. Πρώτο κουδούνι σήμερα. Κάνατε τα self-test όλα? Τα κάναμε όλα. Αν και έχουμε νοσήσει, έχουμε και πιστοποιητικό. Εμείς κάναμε και τα self-test. Βρήκατε τα τεστ στα φαρμακεία ή θα προμηθευτείτε κάποια από το σχολείο? Τα βρήκαμε. Το άνοιγμα του σχολείου, για το οποίο έχουν υποθεί πάρα πολλά, έχει οργανωθεί η έναξη των σχολείων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και από τους συμμετέχοντες, δηλαδή από το Υπουργείο Υγείας, από την Επιτροπή των Ειδικών που έδωσε τις οδηγίες, αλλά και τους άλλους παράγοντες, δηλαδή και η κοινότητα των εκπαιδευτικών βάζει πλάτη, αλλά θα λέγαμε και οι γονείς που ήταν επιφορτισμένοι με το να κάνουν στα παιδιά τους τα rapid test. Νομίζω ότι δεν πρέπει να σχολιάζουμε περισσότερο, πρέπει να περιμένουμε λιγάκι, καταρχάς πόσα παιδιά θα είναι στις τάξεις σήμερα, γιατί υπάρχουν και παιδιά τα οποία είτε έχουν ένα απλό εμπείρετο και οι γονείς τους έκριναν ότι έπρεπε να παραμείνει στο σπίτι, είτε ενδεχομένως αυτή τη στιγμή νοσούν. Με αυστηρότερα μέτρα και με περισσότερους ελέγχους μπήκαν στις σχολικές αίθουσες οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής στο σχολείο, οι μαθητές θα κάνουν 3 self-test την εβδομάδα, ενώ οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self-test και 2 rapid test την εβδομάδα. Ενώ να τονιστεί ότι τα self-test, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, θα προμηθεύονται από τα φαρμακεία δωρεάν με την υπόδειξη του ΑΜΚΑ. Παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, κύλησε πάρα πολύ καλά η πρώτη μέρα της υποδοχής των μαθητών. Έγινε μια φοβερή κινητοποίηση από το Υπουργείο, συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Εσωτερικών. Έγινε μια πολύ καλή προετοιμασία όλων των διευθυντών και προϊσταμένων της Διεύθυνσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποδεχθούμε τους μαθητές μας με ασφάλεια. Γίνεται η επιστροφή στα σχολεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα του Υπουργείου. Οι μαθητές για την πρώτη εβδομάδα κάνουν 3 self-test. Είναι αυξημένα τα τεστ όπως βλέπουμε για σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα, κρούσμα, να ελεγχθεί αμέσως. Είναι οι γονείς επιφυλακτικοί. Ελάχιστοι μαθητές από ό,τι έχω δει στο σύστημα του EduPass δεν έχουν δηλώσει τεστ, που σημαίνει ότι δεν θα προσέλθουν στο σχολείο. Όχι όμως, ελπίζω ότι όλοι οι μαθητές ύστερα από λίγες μέρες θα συμμετέχουν και αυτοί. Αυστηρότερα βέβαια ως προς τα μέτρα προφύλαξης και ως προς τα τεστ τα οποία πρέπει να κάνουμε, τα οποία είναι αυξημένα αυτή τη βδομάδα, είναι 3. Από την επόμενη εβδομάδα θα είναι 2 όπως ήταν πριν, αλλά κάνουμε τεστ και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι και οι νοσήσαντες και αυτοί που δεν έχουν νοσήσει, όλοι. Μαθητές και εκπαιδευτικοί και όλο το προσωπικό του σχολείου. Ωστόσο, δεν πρόλαβαν όλοι οι γονείς να προμηθευτούν τα self-test από τα φαρμακεία. Όσοι δεν βρήκαν λοιπόν τα self-test στα φαρμακεία, είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν τα τεστ από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας. Για όσους ελάχιστους μαθητές, οι οποίοι δεν είχαν προμηθευτεί τα self-test, δόθηκαν από τις σχολικές μονάδες, βέβαια σε συνεργασία με τους Δήμους και τις σχολικές επιτροπές των Δήμων, μοιράστηκαν στις σχολικές μονάδες έτσι ώστε να μπορούν να χορηγήσουν και αυτές αντίστοιχα στους γονείς, έτσι ώστε ούτε ένας μαθητής λόγω της απουσίας του self-test να χάσει το μάθημά του. Φρόντισε η σχολική επιτροπή, ήταν από το πρωί από τις 7 εκεί, πήγαμε οι διευθυντές, όσοι δεν είχαμε απόθεμα, προμηθευτήκαμε 20 self-test, ούτως ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες που θα προκύψουν τυχόν από τους γονείς. Σας έχει ζητήσει κάποιος γονέας self-test? Όχι, δεν μου έχει ζητήσει. Εμείς είχαμε απόθεμα, το οποίο και δηλώσαμε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είχαμε 40 self-test ήδη, δεν εμφανίστηκε κανένας γονιός να ζητήσει σήμερα self-test. Είμαστε από τις 7 η ώρα στο σχολείο και η διαδικασία έχει ξεκινήσει, έχει χτυπήσει το κουδούνι και όπως βλέπετε κι εσείς έχουν μπει μέσα οι μαθητές για μάθημα.
από τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν όμως προέκυψαν και αρκετά θετικά αποτελέσματα τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ακολουθώντας την νομοθεσία θα τηρήσουν την καραντίνα τους. Σύμφωνα με το σύστημα που έχουμε δει με το EduPass, έχουμε 12 μαθητές θετικούς, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν εμφανιστεί. Άλλο προβλήματα με γονείς που δεν δέχτηκαν να κάνουν τα παιδιά τους το τεστ? Όχι, όχι, δεν είχαμε ποτέ σε σχολείο. Εικόνα για κάποιο κρούσμα σε μαθητή? Όχι. Το σχολείο μας ευτυχώς δεν έχει κρούσμα μαθητή ούτε εκπαιδευτικού. Ξεκινάμε κάποια θεματάκια. Έχουμε γύρω στους 30 ναι. κάτι εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν θετικό τεστ. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι όλοι. Μάλιστα. Θα πάνε να κάνουν και το ράρτι και το μοριακό αν χρειαστεί. Εν πάση περιπτώσει είναι περίπου 30%. Είναι ένας αριθμός που είναι σημαντικός. Και έχει σχέση βέβαια και με τις διακοπές. Σε καμιά ώρα περίπου θα έχουμε και τα πλήρη αποτελέσματα από τα τεστ που έγιναν στους μαθητές. Θα δούμε. Ναι. Πώς είναι τώρα. Τώρα, από αυτούς τους 30 εκπαιδευτικούς, κύριε Βαγένα, τι θα γίνει, θα αντικατασταθούν, ναι? Θα το δουν. Οι καθηγητές θα κάνουν εσωτερικές αλλαγές σε πρώτη φάση μέσα στο πρόγραμμα για αυτή την εβδομάδα. Από ό,τι μας έχω ακούσει κι εγώ, η Όμικρον έχει μικρό περίοδο, τέλος πάντων, πόσες, ίσως μια εβδομάδα, θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Επίσης, κάποια κενά εκπαιδευτικών που νοσούν, δόθηκαν οδηγίες πώς θα καλυφθούν από στους διευθυντές των σχολικών μονάδων και ελπίζουμε, γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και έκτακτες, ότι θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο να έχουμε τους μαθητές μας στα σχολεία. Μας πείτε λίγο αν έχετε κάποια εικόνα για κρούσματα σε μαθητές και από εκεί και πέρα μας πείτε λίγο για τα κρούσματα στους καθηγητές που είπατε τώρα, στους εκπαιδευτικούς και αν ναι, πόσα είναι αυτά. Για τους εκπαιδευτικούς έχω ακριβή αριθμό. Είναι συνολικά σε όλο τον νομό 34 εκπαιδευτικοί. Μόνο στην πρωτοβάθμια. Φανταστείτε όμως, μιλάμε τώρα για 1.400 σύνολο εκπαιδευτικών. Οπότε. Στα σχολεία της πόλης επέστρεψαν και τα παιδιά που φιλοξενούνται στην δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο Ασημακοπούλου, οι οποίοι με τη σειρά τους ακολούθησαν την νομοθεσία και παρακολούθησαν το μάθημα με αποτέλεσμα αρνητικού self-test. Σωστό. Από χτες έχουμε μοιράσει self-test σε όλα τα παιδιά από το απόθεμα το οποίο είχαμε. Έχουμε επιβλέψει τη διαδικασία ώστε να γνωρίζουμε ότι όλα είναι ασφαλή. Αυτά όλα έγιναν με τις νέες προσθήκες που είχαμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πια στο Υπουργείο και στη Δομή Καβάλας. Εύχομαι καλή συνέχεια της σχολικής χρονιάς σε όλους, με υγεία και να γρήγορα να ξεπεράσουμε όλη αυτή την πανδημία που μας έχει βρει. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας. Προμηθευόμαστε μαζικά, χάρη στη βοήθεια της αποθήκης του Συλλόγου Φαρμακοποιών, τα self-test που αναλογούν σε κάθε μαθητή. Διαμοιράζονται μαζί επίσης με τις σχολικές τους κάρτες. Επιβλέψαμε τη διαδικασία έτσι ώστε σήμερα με ασφάλεια και για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για τη σχολική κοινότητα να μεταβούν οι μαθητές στο σχολείο και να βρίσκονται στις τάξεις τους. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τους μαθητές από εδώ από τη δομή ή κάποιο κρούσμα? Αυτή τη στιγμή όχι.